να συμπαρασταθούμε τους φίλους μας επαγγελματίες της εστίασης που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά με τα καινούργια μέτρα που πρέπει να λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους. Εμείς ως αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό συνεννόηση και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και με τον Υπουργό των Εσωτερικών, ώστε να μπορούν να δοθούν παραπάνω μέτρα που αφορά τους ανθρώπους της εστίασης και τα μαγαζιά τους. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά το να δώσουμε παραπάνω χώρο και τραπεζοκαθίσματα στους ανθρώπους της εστίασης και που αφορά και τις καφετέρειες αλλά και τα εστιατόρια. Εμείς σαν Δήμος Κομωτινής όμως ήδη έχουμε κάνει την προεργασία μας, ήδη έχω δώσει εντολή εδώ και πολύ καιρό στις υπηρεσίες μας να δουν πού μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα και είμαστε έτοιμοι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε 50% παραπάνω στους φίλους μας επαγγελματίες. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν που αφορούσε το χώρο τους θα το λύσουμε. Φυσικά θα πάμε με βάση της κανονιστικής και όπου μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να γίνει αυτή η ανάπτυξη των καθισμάτων. Εκεί λοιπόν που δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη, ζητάμε από τον Υπουργό να μπορέσουμε να μειώσουμε τα τέλη που αφορούν τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουν συλλογικά όλοι οι δήμαρχοι και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την εστίαση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλους τον εμπορικό κόσμο και φυσικά τα γραφεία μας είναι ανοιχτά και μέσω των νομοσποδιών και μέσω των επιμελητήρων να κάνουμε το ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πόλη. Ό,τι έχει ανασταλεί από την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου ισχύει στο ακέραιο. Από εκεί και πέρα μετά, αν η πολιτεία αποφασίσει ότι μπορούν να γίνουν και παρατάρω μειώσεις, είμαστε εδώ για να τις εντάξουμε στον προϋπολογισμό μας. Να ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι ικανός να αντέξει ακόμα το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την εστίαση.